7-2 το σκορ για την κόκκινη ομάδα. Επόμενη αναμέτρηση. Ρία και Αφροδίτη. Έτοιμες. Πάμε, γρήγορα πιάνει και η βροχή. Η Ρία, τέταρτη υποψήφια για την ομάδα των μαχητών. Απέναντι στην Αφροδίτη. Η Αφροδίτη σταφίδα πρώτη, έχει δυνατά πόδια. Ακολουθεί η Ρία, η οποία κατάφερε να μην λερωθεί. Πώς το έκανε αυτό? Είσαι μπροστά! Πετάει το κορμί της πάνω από τη λάσπη. Με λίγη συχαμάρα στο πρόσωπο συνεχίζει η Αφροδίτη πιο μπροστά. Βγαίνει η Αφροδίτη από το επόμενο σκάμα. Προλαβαίνει η Ρία με αρκετή λάσπη στα παπούτσια και τα δύο κορίτσια τώρα ελεύθερο το τρέξιμο. Ανεβάζει ταχύτητα η Αφροδίτη. Ρία ακολουθεί, η Αφροδίτη θα φτάσει πρώτη στο checkpoint. Για να δούμε τώρα. Όλα πάνε καλά για την κόκκινη ομάδα, όχι μόνο σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά όλη τη βδομάδα χάνει τον μπαλάκι τώρα η Αφροδίτη. Χάνει και η Ρία. Αργά όπως το έκανες, μην πιάσεις. Σηκώνουν και πάλι τα κορίτσια. Προσπαθεί η Αφροδίτη να δώσει λίγη παραπάνω ταχύτητα στον μπαλάκι. Φρένα τώρα γιατί η στροφή είναι επικίνδυνη, έχει λάδια εκεί. Πολύ καλά η Αφροδίτη, ολοκληρώνει την προσπάθεια πρώτη, περνάει στον τελικό στόχο. Τελειώνει και η διακούμπησε στο τετραγωνάκι, μπορεί να συνεχίσει. Πρώτο τρίγωνο για την Αφροδίτη. Άλλο ένα για την Αφροδίτη, απαντάει η Ρία. Η Ρία ψηλά η βολή της, χαμηλά η επόμενη. Αφροδίτη διπλή βολή, ωραία τριπλή βολή η Αφροδίτη. Άλλο ένα τριγωνάκι, πολύ καλό ήταν αυτό το σετ βολών για την Αφροδίτη σκαφίδα. Κόκκινες είπαμε. Δεν έχουν πλέον θαλάκα, δεν έχουν ασημίνα. Μετά την αποβολή τους, παρόλα αυτά, έχουν κάνει το 2-0 στα γενικά μας αρέσματα και η Αφροδίτη ασταμάτητη έχει ένα τελευταίο τριγωνάκι. Συνεχίζει η Ρία, έχει 4. Αφροδίτη σημαδεύει, αστοχή, έχει άλλο ένα ξυλάκι στα χέρια, θα το εκμεταλλευτεί, περνάει στο μπαλάκι. Έχει 4, η Ρία είναι πολλά, Αφροδίτη αστοχή. Εδώ τώρα μπορεί να το κάνει, θυμίζει άθλημα το οποίο εξασκεί η Αφροδίτη ούτως ή άλλως. Δυνατή βολή της, δεν καρφώθηκε το μπαλάκι. Έχει 3 τριγωνάκια ακόμη η Ρία, αστοχή η Ρία. Άλλο ένα για τη Ρία, η Αφροδίτη, άλλη μια καλή βολή. Λίγο αδύναμη όμως, όπως πέταξε το μπαλάκι εκεί στην άκρη. Έκανα ένα μικρό γκέλ, δεν καρφώθηκε. Τώρα όμως θα το κάνει, 8-2 το σκορ. Γρήγορα πιάνει και η βροχή. Ναι, το κορμί της πάρα τη λάσπη. Πολύ καλά η Αφροδίτη, ολοκληρώνει την προσπάθεια αυτό, περνάει στον τελικό στόχο. Η Αφροδίτη έχει ένα τελευταίο τριγωνάκι. Έκανε ένα μικρό γκέλ, δεν καρφώθηκε, τώρα όμως θα το κάνει. 8-2 το σκορ. Η Μαριαλένα αναγκαστικά. Αυτό δεν επιδεχόταν. Περίμενε. Άμα παίξουν τρεις. Να πω κάτι. Άμα παίξουν τρεις, βγαίνει μία και παίρνει τη μελίνα χθε. Και μετά παίζουμε. Και μετά μπαίνει αναγκαστικά. Εύη και μετά αναγκαστικά. Τώρα αφήστε τα να δούμε τι θα πει. Μπορεί να πει 3-2. Παίρνουμε και τα τρία κορίτσια μα. Τέσσερα. Επειδή είμαι. Εγώ θέλω ρία. Θα σου πω τι θα κάνει. Θα σου πω ένα λεπτό να μην αγκάσει. Επειδή είμαι Ελίνα στα δεύτερα τη δρόμη πολύ καλύτερη από ό,τι στα πρώτα είναι. Εγώ λέω να βάλουμε τη Ρία. Εσύ, το Σόζονι, τον Κρίση, αυτούς είναι πολύ πιο εύκολο από οποιαδήποτε να πάρει τη Μαριαλένα. Αυτό είναι πιο εύκολο. Ωραία, βγαίνω στο έναν είναι εγώ. Περιμένετε. Περιμένετε. Περίμενε, Σταθή. Θα σου πω τι θα γίνει. Θες να σου πω τι θα γίνει. Θα ματσαριστούμε όλοι. Χαλαρώστε. Μπορεί. Να δούμε. Δεν νομίζω. Θα ματσαριστούμε όλοι. Αποκλείεται. Πάμε στο σάκι, πάμε στο σάκι. Ασημάκι, πέρα από τα κολόνια. Να βάλεις δύναμη και να το σπάσεις. Δεν είπα να δυνατό. Το ξέρω. Εντάξει, τώρα όλες τεχνική, αλλά έχεις χαμηλούς παλμούς, ρε φίλε. Μπορείς να τον πάρω. Δικά μας μάτς χασανε. Ξέρω, δικά μας μάτς χασανε. Ξέρω, ρε φίλε, και εμένα. Εγώ εκεί τα πήγα τις λάσπες, τις πήγα αργά για να μην μπουν στα μάτια. Όπως την προηγούμενη φορά που το είχα βάλει όλο σαν κούρτα. Θυμάσαι πως ήμουν σαν χάζο. Πάμε παιδιά σε αυτό που παίζει. Ο μισός λάσπη και ο μισός. Δεν μπορούσα να δω την προηγούμενη φορά. Θέλει προσοχή γιατί. Ναι ρε.